Σελίδα 522, σελίδα 522, είναι το κεφάλαιο ο ψαλμός ΚΓ. Ψαλμός λοιπόν ΚΓ, σελίδα 522. Ο Κύριος συνοπημήν μου, δε θέλω στερηθεί ουδενός. Εις βοσκάς χλωεράς με ανέπαυσεν, εις ύδατα αναπαύσεως με οδήγησεν, εινόρθωσε την ψυχή μου, με οδήγησε διατρίβων δικαιοσύνης ένε και εν του ονόματος αυτού. Και εν κοιλάδης και ασθανάτω αν περπατήσω, δε θέλω φοβηθεί κακό, διότι εσύ είσαι μετεμού, η ράβδος και η βακτηρία σου αύτε με παρηγορούσιν. Ετοίμασα σε μπροστέρ μου τράπεζα απέναντι των εχθρών μου. Ήλυψας εν ελαίω την κεφαλή μου, το ποτήριό μου υπερχυλίζει. Βεβαίως χάρις και έλεος θέλουσι με ακολουθεί πάσα στα σημέρα τη ζωή μου και θέλω κατοικεί εν το οίκο του Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Αμήν. Δαβίδ ο δούλος του Θεού, ένας άνθρωπος τον οποίον ο Θεός εξέλεξε από τη μάντρα των προβάτων, καθώς πείμενε τα πρόβατα του πατέρα του, τα λιγοστά, τα οποία ήταν δικά του, γιατί όσα είχε ο πατέρας του ήταν δικά του, τα πείμενε με πολύ αγάπη και όταν ήρθε κίνδυνος μεγάλος και απρόσμενος για τα πρόβατα του πατέρα του που ήταν και δικά του, καθώς αυτός ήταν ποιμένας, προσδιορισμένος από τον πατέρα. Όταν ήρθε κίνδυνος μεγάλος λοιπόν στα πρόβατα, από αρκούδα και από λιοντάρι, έβαλε την ψυχή του, θυσίασε, θα έλεγε κανείς, τη ζωή του υπέρ των προβάτων και τα έσωσε, γιατί ο Θεός ήταν μαζί του. Δεν μπορούσε βεβαίως κανείς να πιστέψει και να ισχυριστεί και να φανταστεί ότι ένα παιδί 15, 16, 17 χρονών που ο πατέρας του τον άφησε να φυλάει πρόβατα, ότι θα ήταν ικανό να προστατεύσει και να διαφυλάξει τα λιγοστά πρόβατα αυτά, εάν ο Θεός δεν ήταν μαζί του. Αν ο Θεός δεν ήταν μαζί του όταν αντιμετώπισε την αρκούδα και το λιοντάρι. Και ο Θεός του δώσε δύναμη και ικανότητα και νίκησε τους φοβερούς αυτούς εχθρούς. Και αυτό αποτέλεσε μια φοβερή εμπειρία που δεν την ξέχασε ποτέ στη ζωή του. Κατάλαβε τι σημαίνει ο Θεός να είναι μαζί σου. Αλλά κατάλαβε ακόμη και τι σημαίνει να είσαι βοσκός προβάτων ειδικών σου που τα αγαπάς, τα φροντίζεις, τα περιποιείσαι και τα υπερασπίζεσαι. Και έτσι όταν τον κάλεσε ο Θεός, γιατί βρήκε ότι η καρδιά του Δαβίδ ήταν κατά την καρδία του Θεού, ήξερε πάρα πολύ καλά ο Δαβίδ ότι τίποτα δεν μπορεί να συμβεί στη ζωή του καλό αν ο Θεός δεν είναι μαζί του. Και ήξερε επίσης πάρα πολύ καλά ότι ο Θεός θα είναι μαζί του αν αυτός είναι μαζί με το Θεό. Είναι η βασική προϋπόθεση. Για να είναι ο Θεός μαζί σου, πρέπει όταν σε καλεί, όταν σε προσκαλεί να πας να, εσύ να γίνεις και να μείνεις μαζί με το Θεό. Στα 17 του χρόνια βρέθηκε απέναντι από τον Γολιάθ. Έναν άνθρωπο που τον έτρεμαν όλοι. Όλοι τον έτρεμαν. Γιατί ήταν υπερμεγέθης άνδρας και πολύ δυνατός. Αλλά πια ο Δαβίδ ήξερε ότι ο Θεός είναι μαζί του και όταν ο Θεός είναι μαζί του μπορεί να νικήσει τα πάντα. Εάν πάει εν το ονόματι του Κυρίου των δυνάμεων. Και ένα παιδί 17 χρονών, κοντός μάλιστα, όχι ψηλός και δυνατός, αλλά με θάρρος
και καρδιά απόλυτα δυνατή εκ της πίστεως του εις τον Θεό και με οδηγία Θεού πήρε στα χέρια του τη σφενδόνα και κατενίκησε τον Γολιάθ. Από εκεί και πέρα άλλαξε η ζωή του, βρέθηκε στα παλάτια του βασιλιά, αλλά προηγούμενα δεν έχει ξεχάσει ότι τον επισκέφθηκε ο Θεός με τον Σαμουήλ τον προφήτη και τον έχρισε με Πνεύμα Άγιο και με δύναμη και προσδιορίσε γι' αυτό να γίνει βασιλιάς του Ισραήλ. Και το πίστεψε και το ήξερε και το περίμενε, αλλά ποτέ δεν το διεκδίκησε. Ποτέ δεν σκέφτηκε ότι θα πάω να γίνω βασιλιάς. Αλλά πάντοτε υπηρετούσε το βασιλιά που ο Θεός είχε χρήσει τον Σαούλ και υπηρετούσε το λαό του Θεού. Μέσα όμως βαθιά στην ψυχή του ήξερε το σχέδιο του Θεού, αλλά ήξερε και να περιμένει με υπομονή κάτι που είναι απαραίτητο για να έρθει η εκπλήρωση των υποσχέσεων του Θεού. Είναι απαραίτητο γιατί όλοι μας έχουμε ανάγκη υπομονής για να κάνουμε το θέλημα του Θεού, ώστε να έρθει η εκπλήρωση των υπαγγελιών και των υποσχέσεων του Θεού. Η υπομονή είναι το μεγάλο όπλο του χριστιανού και το μεγάλο όπλο του Δαβίδ μέσα σε καταστάσεις πάρα πολύ δύσκολες, που επειδή γνώριζε ότι δεν θα μπορέσει να επιβιώσει, γι' αυτό κάθισε και σκέφτηκε και πήρε μια απόφαση. Όπως εμένα ο πατέρας μου με έκανε κάποτε ποιμένα των προβάτων και όταν πήρα στα χέρια μου τα πρόβατα του πατέρα μου, τότε τα πρόβατα ήταν απόλυτα ασφαλισμένα, εξασφαλισμένα στο να επιβιώνουνε και να μην κινδυνεύουνε. Και πήρε αυτή την ωραία απόφαση. Και εγώ θέλω να έχω ποιμένα. Και να σας πω και κάτι, αδερφοί, όλοι οι άνθρωποι ψάχνουν να βρουν ένα ποιμένα. Ψάχνουν να βρουν κάποιον να τους βοηθήσει. Τα μικρά παιδιά αρχίζουν από τους γονείς τους, όταν μεγαλώνουν αρχίζουν από ανθρώπους άλλους και προχωράνε. Ο Δαβίδ όμως, ο κεχρισμένος του Κυρίου, ο αγαπημένος του Κυρίου, πήρε την καλή απόφαση. Ποιμένας μου, αποφασίζω, διαλέγω να είναι σε όλη μου τη ζωή ο Κύριος. Ωραία απόφαση. Να την επαναλάβω. Γιατί είναι η πιο ωραία απόφαση που μπορεί να πάρει ο άνθρωπος στη ζωή του. Θέλω, ποιμένας μου, να είσαι εσύ, Κύριε. Δεν θέλω κανέναν άλλον ποιμένα. Αλλά αυτό σημαίνει ότι εγώ πρέπει να είμαι πρόβατο δικό του. Πρόβατο της βοσκής του. Εγώ πρέπει να ανήκω σε αυτόν για να αναλάβει κατά πάντα ο Κύριος την ποίμανσή μου. Είναι ζήτημα απόφασης. Και στη ζωή μας πρέπει να παίρνουμε αποφάσεις. Ο Απόστολος Παύλος βρέθηκε κάποια στιγμή στη δύσκολη θέση να πάρει την απόφαση του θανάτου. Είτε ζώμεν να πει, είτε αποθνίσκομεν, εμείς θα συνεχίζουμε να είμεθα του Κυρίου. Και ο Δαβίδ πήρε αυτή την ωραία απόφαση. Μοναδική, θα έλεγα. Θαυμαστή. Γιατί προέρχεται πρώτον από την αποκάλυψη του Θεού προς τον άνθρωπο. Ύστερα από την πίστη του ανθρώπου προς το Θεό και από την ελπίδα. Και τέλος εξαρτάται
από την αφιέρωση του ανθρώπου στο Θεό. Δεν μπορείς να πεις «Ο Κύριος θα είναι ο ποιμήν μου ή είναι ο ποιμήν μου» χωρίς να ανήκει σε Αυτόν, χωρίς να έχει απόλυτη ιδιοκτησία επί του συνόλου της ζωής σου. Δηλαδή να εξαρτάται η ζωή σου από Αυτόν. Πήρε αυτή την απόφαση, την καλή απόφαση, και από εκεί και πέρα δεν ξέρω ποια στιγμή την πήρε, πιστεύω πολύ νωρίς, και από εκεί και πέρα το περπάτημά του ήταν ένα περπάτημα αφιερωμένου ανθρώπου στο Θεό, ένα περπάτημα πιστού ανθρώπου στο Θεό, ένα περπάτημα ευάρεστο στους οφθαλμούς του Κυρίου. Και έτσι άρχισαν οι εμπειρίες να βεβαιώνουν, να επιβεβαιώνουν τα καλά αποτελέσματα της άριστης απόφασης του Δαβίδ. Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, γι' αυτό επειδή είμαι πρόβατο της βοσκής του, εγώ δεν θα στερηθώ κανενός πράγματος, ουδενός. Δεν θα υπάρξει στέρηση σε μένα σε οποιασδήποτε καταστάσεις. Γιατί πήρα αυτή την ωραία απόφαση, ο Κύριος να είναι ο ποιμένας μου. Και επαναλαμβάνω ότι είναι θέμα απόφασης προσωπικής. Απολύτως προσωπικής. Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, γι' αυτό και δεν θα στερηθώ ουδενός. Το πίστεψε, το αποδέχτηκε και το έζησε, το απόλαυσε. Το έζησε με εμπειρίες μοναδικές, ώστε να ομολογεί και να λέει «Όταν ήμουν κουρασμένος και στο σώμα και στην ψυχή αποκαμωμένος, ο Κύριος ήρθε και με ανάπαυσε σε βοσκές χλωερές. Με ασφάλεια έβοσκα σαν πρόβατο του Κυρίου στον ωραιότερο τόπο. Και αναπαυόταν το σώμα μου, η ψυχή μου και το πνεύμα μου. Και όταν έχανα το δρόμο μου σε αδιέξοδα, τότε ερχόταν αυτός και μου οδηγούσε σε ύδατα αναπαύσεως. Εάν ο Κύριος είναι ο ποιμένας σου, δεν μπορεί παρά να έχεις τέτοιες εμπειρίες. Αν δεν έχεις αυτές τις εμπειρίες, τότε δεν έχεις πάρει στερεά απόφαση, γιατί ο Θεός θέλει να είναι ο ποιμένας μας, ο ποιμένας τον κάθε έναν ξεχωριστά. Θέλει. Εάν λοιπόν πάρουμε την απόφαση αυτή εξάπαντος, γιατί είναι λόγος Θεού θεόπνευστος, αιώνιος, που δεν δύναται να αναιρεθεί, τότε τον κάθε έναν που παίρνει αυτή την απόφαση ο Θεός θα τον αναπαύει σε βοσκές χλωρές, θα τον οδηγεί σε ύδατα αναπαύσεως, θα ανορθώνει την ψυχή του, θα τον οδηγεί μέσα από τα μονοπάτια της δικαιοσύνης του Θεού για τη δόξα του ονόματός του. Δεν θα βρίσκεται σε αδιέξοδο, σε αδυναμία, σε στέρηση, γιατί δεν είναι δυνατόν ο ποιμένας των προβάτων, των ειδικών του προβάτων, να εγκαταλείψει τα πρόβατα. Και έχει ο άνθρωπος αυτός του Θεού που ομολόγησε και εξεζήτησε να είναι ο Κύριος ο ποιμένας του, έχει ελπίδα ώστε κι αν βρεθεί σε θανατηφόρο σκοτάδι να μην φοβηθεί. Και η βεβαιότης που βγάζει το φόβο είναι η τελεία αγάπη του Θεού. Ξέρει ότι ο ποιμένας τον αγαπάει με τέλειο τρόπο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά του έχει δώσει τα χέρια και ράβδο για να πολεμάει τους εχθρούς και βακτηρία για να στηρίζεται στις δυσκολίες.
και η παρηγοριά είναι βεβαία και ασφαλής. Αλλά όχι μόνο τον δικαιώνει, τον σώζει, τον ελευθερώνει, αλλά και τον δοξάζει. Υπάρχουν εχθροί πολλοί, αλλά δεν μπορούν να τον αγγίξουν. Στρώνει τραπέζι μπροστά του, απέναντι των εχθρών του, που τρίζουν τα δόντια τους, αλλά δεν μπορούν να του κάνουν κανένα κακό. Και το σημαντικότερο απ' όλα, η πιο ωραία ομολογία του: «Ήλειψα σε νελαίο την κεφαλή μου, με έχρισες με το χρηστήριον έλεον, με έκανες και χρησμένο σου, με έχρισες με το πνεύμα σου το Άγιο, ώστε το ποτήριόν μου υπερχυλίζει, καθώς ποταμίδα το ζώντος ρέουν εκ της κοιλίας των ανθρώπων που ο Χριστός έχει βαφτίσει με πνεύμα Άγιο». Και η βεβαιότης: «Βεβαίως, χάρις Θεού και έλεος Θεού, πάντοτε θα μου ακολουθούνε όλες τις ημέρες της ζωής μου, και τις δύσκολες και τις εύκολες και τις επικίνδυνες, και όλες τις ημέρες της ζωής μου, όπου και να πηγαίνω, όπως και να είμαι, όπου και να βρίσκομαι, όποια πρωτοβουλία και να παίρνω, αυτό που θα με ακολουθεί θα είναι να βρίσκω χάρη από το Θεό ενώπιον όλων και να απολαμβάνω το έλεος του Θεού, την αγάπη του Θεού, με αποτέλεσμα να κατοικώ στον οίκο του Κυρίου εις μακρότητα ημερών». Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, κάτι που είναι πολύ σημαντικό: δεν μπορεί ο άνθρωπος να κατοικεί στον οίκον του Κυρίου εις μακρότητα ημερών, εάν δεν έχει πάρει απόφαση ο Κύριος να είναι ο ποιμένας του. Δεν μπορεί, θα αποκάμει, θα κουραστεί, θα πλανηθεί, θα ταλαιπωρηθεί, θα πληγωθεί, εάν δεν έχει ποιμένα ο άνθρωπος, αν δεν έχει ποιμένα το πρόβατο. Θα γίνει απολωλός και θα χαθεί. Είναι λοιπόν απόφαση ζωής. Είναι απόφαση απόλυτη. Πρόβατο χωρίς ποιμένα δεν επιβιώνει. Ο λύκος χωρίς ποιμένα επιβιώνει. Ο σκύλος χωρίς ποιμένα επιβιώνει. Γιατί γίνεται άγριο σκυλί, άγριο γάτα, άγριο ζώο. Μπορεί και επιβιώνει χρησιμοποιώντας τα άγρια ένστικτά του που υπάρχουν μέσα του. Το πρόβατο όμως δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς ποιμένα. Δεν μπορεί να γίνει αγριό πρόβατο. Αγριό κάτσικο μπορεί να γίνει, αλλά το κατσίκι, το πρόβατο δεν μπορεί, είναι από τη φύση του. Χρειάζεται ποιμένα. Χρειάζεται να είναι κάτω από την ποίμανση του ποιμένα του. Δεν χρειάζεται μισθωτό ποιμένα, που δεν είναι δικά του τα πρόβατα. Χρειάζεται τον ποιμένα στον οποίον ανήκει. Και είναι μία σύμβαση, μία συμφωνία, μία διαθήκη που κάνει ο Θεός με τον άνθρωπο. Ο Θεός, ο οποίος λέει: «Όσους προεγνώρισα ότι θα είναι πρόβατά μου, ότι είναι πρόβατά μου, αυτούς τους προώρησα να γίνουν σύμμορφους με την εικόνα του Υιού μου, και όσους προώρησα τούτους και εκάλεσα, γιατί ξέρω δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν, και τους εκάλεσα και τους δικαίωσα για να μένουν κοντά μου,
για να φύγει το χάσμα, το χώρισμα το μεγάλο μεταξύ Θεού και ανθρώπων που είναι οι αμαρτίες των ανθρώπων. Και όταν τους εδικαίωσα, τους εδόξασα. Άρα το πρόβατο δεν είναι μόνο αναγκαίο να έχει ποιμένα καλό για την επιβίωσή του, αλλά έχει σχέδιο καλό ο Θεός να σε δοξάσει. Και αυτό είναι ένα μήνυμα, αδελφοί αγαπητοί, αιώνιο και ουράνιο. Έχει καλό σχέδιο ο Θεός να σου αποκαλύψει ότι θέλει να είναι ο ποιμένας σου, θέλει να του ανήκεις, θέλει να είσαι δικός του, και τότε αυτός θα είναι δικός σου ποιμένας. Και το σχέδιο του είναι να σε δοξάσει, να σε δοξάσει ενώπιον όλων των δυνάμεων, να σε δοξάσει χαρίζοντάς σου κληρονομία αιώνια, να σε κάνει από εδώ και στο εξής δικό του παιδί κληρονόμο του και συγκληρονόμο του Ιησού Χριστού, να απολαμβάνεις εις τους αιώνες των αιώνων τη δόξα βασιλεύοντας μετά του αρνίου του εσφαγμένου εις τους αιώνες των αιώνων. Και όλα αυτά δεν θα γίνουν εκεί, αλλά θα γίνουν εδώ, μέσα στη μάντρα των προβάτων, μέσα στην αυλή των προβάτων. Όταν ένας τσομπάνης παίρνει πρόβατο, το αγοράζει, γίνεται δικό του, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να το πάει στο μαντρί του, να τον βάλει μέσα και να του δείξει ότι είναι ασφαλής και περιπεφραγμένος ο τόπος της κατοίκησής του, τόπος αναπαύσεως. Ο Δαβίδ έκανε λάθη, έκανε αμαρτίες μεγάλες, αλλά δεν έπαψε ποτέ να είναι ο Κύριος ο ποιμένας του. Ποτέ δεν στερήθηκε την παρουσία του Θεού, τη βοήθεια του Θεού, τη δόξα του Θεού. Ποτέ. Αλλά ο μικρότερος στη Βασιλεία των Ουρανών, της Καινής Διαθήκης, είναι πολύ μεγαλύτερος από τον μεγαλύτερο της Παλαιάς Διαθήκης. Εάν ο Θεός δόξασε το Δαβίδ επειδή πήρε αυτή την απόφαση να αποδεχθεί τον Κύριο ποιμένα του κατά πάντα, στην Παλαιά Διαθήκη, δηλαδή την εποχή που δεν υπήρχε ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο αμνός του Θεού, το αρνάκι του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, πόσο περισσότερα και καλύτερα και μεγαλύτερα από ό,τι έκανε στο Δαβίδ θα κάνει ο Θεός, εάν σήμερα φεύγοντας από εδώ έχουμε πάρει αυτή τη μοναδική απόφαση και έχουμε εξητήσει με απόφαση στερεή και αμετακίνητη, λέγοντας προς τον Πατέρα μας τον ουράνιο. Και τον λέμε Πατέρα μας γιατί μας αποκάλυψε τον Ιησού Χριστόν κατά χάριν δια της πίστεως και μας έσωσε. Λέμε λοιπόν Πατέρα μας, θέλουμε εσύ να μας ποιμένεις. Σε σένα να ανήκουμε και εσύ να μας ποιμένεις κατά πάντα. Θέλουμε να είσαι ο ποιμένας μας. Θέλουμε να έχουμε ποιμένα.
και να είσαι εσύ ο ποιμένας μας. Αμήν. Κύριε μου. Να ψάλλουμε τον ύμνο 184.